Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Όπως καταλάβατε και από το τίτλο, σήμερα θα ασχοληθούμε με την εταιρεία Wet n Wild και συγκεκριμένα έχουμε ένα One Brand Makeup Tutorial, το οποίο είναι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου. Εμπνεύστηκα αυτά τα χρώματα με βάση των προϊόντων που είχα. Εμπνεύστηκα λοιπόν αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ. Είναι πραγματικά όλα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα. Δεν είμαι δυσαρεστημένη με κανένα από αυτά που θα δείτε να παίζουν στο tutorial. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θα δώσω ήδη το πρόσωπό μου, οπότε περνώ κατευθείαν στο primer και θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο, το οποίο είναι το Coverall Prime Base Detent. Γενικά η υφή του είναι αρκετά ενυδατική και πιστεύω ότι θα βολέψει περισσότερο ξηρές επιδερμίδες. Περνάω στο foundation και θα χρησιμοποιήσω φυσικά το πολύ αγαπημένο μου Photo Focus. Το έχω στην απόχρωση Soft Ivory, το Light. Είναι μακράν από τα αγαπημένα μου foundation. Είναι πραγματικά αυτό που όταν θέλω να κάνω ένα σωστό μακιγιάζ και δεν θέλω να πειραματιστώ, είναι αυτό που πιάνει το χέρι μου για να το εφαρμόσω. Διότι μου αφήνει ακριβώς την κάλυψη που θέλω, μου αφήνει ακριβώς την όψη της επιδερμίδας που θέλω, δεν είναι ούτε πολύ matte ούτε πολύ luminous. Οπότε έχει μια τέλεια ισορροπία για να το φορέσω και να μην αγχωθώ καθόλου για το πώς θα φανεί το foundation στη διάρκεια της ημέρας. Πριν περάσω στο concealer, θα χρησιμοποιήσω έναν corrector κάτω από τα μάτια. Είναι το συγκεκριμένο το ροδακινί από τη σειρά Cushion, το οποίο αυτό που κάνει είναι να φωτίσει λίγο την περιοχή κάτω από τα μάτια και παράλληλα της δίνει ένα αρκετά ενυδατικό αποτέλεσμα. Οπότε βοηθάει και το concealer να μην καθίσει αργότερα σε λεπτές γραμμές. Ειδικά αν το concealer που θα χρησιμοποιήσετε είναι λιγάκι πιο στεγνό τέλος πάντων. Για concealer θα χρησιμοποιήσω από τη σειρά Photo Focus φυσικά το πολύ αγαπημένο μου τελευταία. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο concealer. Εάν ψάχνετε ένα ιδιαίτερα καλλιτικό σε φόρμουλα concealer, νομίζω ότι είστε σε αυτό εδώ πέρα. Είναι επίσης εννοείται οικονομικό όπως όλα τα άλλα. Και επειδή από ό,τι βλέπετε το τραβάω ως κάτω πάντα για να μην δημιουργήσω σκληρές γραμμές, έχει ένα πάρα πολύ καλό αυτό το concealer ότι μπαίνει μέσα στους πόρους και τους κάνει ανύπαρκτους. Δηλαδή ό,τι δεν διορθώνει το primer και το foundation, πάει αυτό το concealer από πάνω και πραγματικά εξαφανίζει τους πόρους τόσο πολύ που είναι αξιοσημείωτο για ένα concealer να το κάνει αυτό. Για να σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια θα χρησιμοποιήσω την Coverall πούδρα, η οποία είναι στην απόχρωση Fair και έχει ένα πάρα πολύ ανοιχτό χρωματάκι, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση. Οπότε θα πάω να το σετάρω κάτω από την περιοχή των ματιών, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω για το υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί είναι αρκετά ματ και δεν θέλω να δημιουργήσω ένα πολύ cakey αποτέλεσμα. Και για το υπόλοιπο πρόσωπο και μόνο με τα μποναριστές κινήσεις, διότι δεν θέλω να το κάνω όπως είπαμε cakey, θα χρησιμοποιήσω από την Color Icon το bronzer, το οποίο είναι το πιο ανοιχτό σε απόχρωση και προφανώς δεν είναι bronzer, απλά η σειρά συγκεκριμένη έχει άλλες δύο αποχρώσεις, οι οποίες παραπέμπουν πιο πολύ σε bronzer. Το συγκεκριμένο από ό,τι βλέπετε είναι αρκετά ανοιχτόχρωμο και το χρησιμοποιώ σαν πούδρα, διότι έχει μέσα λίγο shimmer και κάνει την επιδερμίδα σταθερή μεν, αλλά η όψη της είναι λίγο πιο ενυδατική. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει τη βάση μας, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τα μάτια και σήμερα θα παίξουμε με αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, η οποία είναι από τη σειρά Au Naturel και η συγκεκριμένη λέγεται Nude Awakening και έχει μέσα αυτές τις πάρα πολύ ωραίες ιδιαίτερες αποχρώσεις με τις οποίες θα παίξουμε σήμερα και θα ξεκινήσω παίρνοντας ένα fluffy πινέλο που είναι επίσης από Wet n Wild και είναι μακράν από τα αγαπημένα μου πινέλα για blending και θα πάω σε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι μια αρκετά ψυχρή καφεγκρή απόχρωση για να τη χρησιμοποιήσω ως transition color. Σε γενικές γραμμές θα σας ενημερώσω ότι όσα χρώματα έχω δοκιμάσει από τη συγκεκριμένη παλέτα είναι αρκετά έντονα τα χρώματα σε απόδοση, οπότε να είστε πάρα πολύ προσεκτικές με την ποσότητα που θα πάρετε στο πινέλο για να μην δημιουργήσετε λάθος αποτελέσματα. Στη συνέχεια θα περάσω σε ένα τέτοιο πινελάκι το οποίο είναι fluffy αλλά έχει μια πολύ ωραία επίπεδη κλίση προς τα πάνω, η οποία με βοηθάει πάρα πολύ να είμαι πολύ πιο ακριβής σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που θέλω να το χτίσω. Γι' αυτό το λόγο θα περάσω στο cranberry που έχει αυτή η παλέτα, το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει πρόσφατα σε άλλο μου tutorial και έχει γίνει μακράν από τα αγαπημένα μου γιατί είναι πάρα πολύ έντονο και είναι και πάρα πολύ γλυκό χρωματάκι. Οπότε πολύ προσεκτικά
θα ξεκινήσω να χτίζω την εξωτερική γωνία του ματιού. Σας έφερα και πιο κοντά για να βλέπετε καλύτερα τι κάνω και πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ως μεταβατικό στάδιο θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα τη σκιά, η οποία είναι μια σήμερη σάπιο μήλο σκιά, την οποία θα τη χρησιμοποιήσω πρώτη φορά, οπότε θα δούμε μαζί πώς γράφει και θα τη διατηρήσω κυρίως στο κέντρο του ματιού. Πάμε να δούμε. Από ό,τι βλέπετε μου έδωσε κατευθείαν λάμψη, οπότε θα το χτίσω λίγο παραπάνω, χωρίς όμως να είμαι ιδιαίτερα υπερβολική, γιατί δεν θέλω να είναι πάρα πολύ σήμερη. Και για την εσωτερική κόνχη του ματιού θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι μία μπρονζέ σαμπανιζέ με ροζ υποτόνου σκιά και θα την κρατήσω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και στη συνέχεια θα περάσω πάλι στο κράμπερι, όπου θα βουτήξω πάρα πολύ ελαφριά το πινέλο και θα πάω για να σβήσω λίγο πιο έντονα αυτό το σημείο. Και θέλοντας να γίνω λίγο πιο δημιουργική σήμερα, θα εκμεταλλευτώ ένα gel lip liner που έχω, το οποίο είναι σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία, το οποίο είναι στην απόχρωση Gone Burgundy και θα το χρησιμοποιήσω ως eyeliner. Το καλό με την υπόθεση είναι ότι είναι μηχανικό μολύβι και με βοηθάει πάρα πολύ η μυτούλα του να είμαι ακριβής. Και στη συνέχεια με πάρα πολύ προσοχή θα πάω στο νοπό σφουγγαράκι που έχει υπόλοιμα από το κονσίλερ και θα πάω σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή για να μπορέσω να το κάνω λίγο πιο κοφτέρο. Και αφού το αποτέλεσμα στα μάτια πάνω είναι αυτό, πάμε να συνεχίσουμε χτίζοντας το κάτω κομμάτι και θα πάω φυσικά πάλι από το κράμπερι, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω για να σβήσω στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ στις βλεφαρίδες. Μη φοβάστε, θα το διορθώσω αυτό. Τέλος θα πάω να γεμίσω λίγο τη γραμμή του νερού με αυτήν εδώ πέρα τη σκιά, η οποία είναι μαύρη και παίρνω ένα πάρα πολύ επίπεδο πινελάκι και πολύ προσεκτικά θα γεμίσω λίγο τη γραμμή του νερού. Περνάμε τώρα στη μάσκαρα και θα χρησιμοποιήσω την Max Fanatic, η οποία έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Έχει μέσα ένα πολύ ιδιαίτερο πλαστικό σπούλι, το οποίο αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία τις βλεφαρίδες καθώς τις ανυψώνει και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Για φρύδια θα περάσω στο Ultimate Brow Kit, δεν θέλω να σας τυφλώσω, θα το αφήσω εδώ πέρα, το οποίο έχει δύο σκιές, η μία πιο σκουρόχρωμη και η άλλη πιο ανοιχτή και έχει και το κερί του, όπως επίσης έχει τσιμπιδάκι και το ειδικό για την εφαρμογή του προϊόντος. Οπότε θα περάσω στην πιο ανοιχτόχρωμη σκιά και θα πάω λίγο να κάνω το περίγραμμα των φρυδιών μου. Τέλος, για να δαμάσω λίγο τις τρίχες που πετάνε, θα χρησιμοποιήσω το Mega Clear Brow and Lash Mascara, το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στις βλεφαρίδες, αλλά και στα φρύδια. Και αφού τελειώσαμε με τα μάτια, πάμε τώρα να κάνουμε τα κοψίματά μας και θα χρησιμοποιήσω την Contouring Palette από την σειρά Mega Glow, η οποία έχει μέσα μία πολύ ανοιχτή μπανανή απόχρωση και μία πάρα πολύ ωραία απόχρωση ιδανική για κοψίματα. Και στη συνέχεια θα περάσω σε ένα bronzer, το οποίο είναι σαν αυτό που σας έδειξα, της ίδιας σειράς, απλά σε άλλη απόχρωση. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι το Bikini Contest και έχει μέσα ένα πολύ ζεστό μπρονζέ κεραμιδένιο χρώμα και το συγκεκριμένο θα το χρησιμοποιήσω για ρούζ, οπότε θα πάω στα μαύλα και ελαφρώς θα ζεστάνω. Πάμε τώρα στο αγαπημένο μου κομμάτι που είναι το highlighter. Θα χρησιμοποιήσω το The Sweetest Blink από τη σειρά Mega Glow, το οποίο είναι ένα ροζάκι και από μέσα στο κέντρο έχει ένα λίγο πιο ανοιχτό χρώμα. Highlighter, θα βουτήξω ένα πινελάκι και πάμε να δώσουμε λίγη λάμψη σε αυτό το matte πρόσωπο. Είναι ένα καταπληκτικό προϊόν, πολύ μεγάλης έντασης, αφήνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, δεν είναι σήμερη, αφήνει ένα υγρό αποτέλεσμα στο πρόσωπο.
Και αφού έδωσα την επιθυμητή λάμψη στο πρόσωπο, πάμε τώρα να περάσουμε στο κραγιόν και στο τελικό στάδιο. Και γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω από τη σειρά Liquid Catsuit την απόχρωση Rebel Rose, που είναι μια απίστευτα πολύ ωραία απόχρωση. Είναι πρόσφατη μου αγορά και είναι πραγματικά έχει μπει μέσα στην καρδιά μου. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ προσωπικά το διασκέδασα πάρα πολύ, γιατί όχι μόνο μου έπιασε η δημιουργικότητά μου με το eyeliner αυτό, αλλά επίσης είναι και από τις πολύ αγαπημένες μου εταιρείες, οπότε πραγματικά ήταν πολύ διασκεδαστικό για μένα αυτό το tutorial. Πείτε μου κάτω στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Όπως επίσης αφήστε και ένα like σε αυτό το βίντεο άμα σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά.